Η ιδέα του Βαλιάνιου ξεκίνησε ουσιαστικά από την ανάγκη ενός αγώνα στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Δεν υπήρχε μέχρι τον πρώτο Βαλιάνιο αγώνα ένας αγώνας ο οποίος να μπορεί να ικανοποιήσει τους αθλητές να τρέξουν μέσα στην αποστολή και σε αυτή την υπέροχη διαδρομή μέχρι τη Λάση. Μέσα στη Λάση, δηλαδή στο γύρο της Λάσης το λεγόμενο. Στην αρχή ήταν και κάποιο άλλο παιδί μαζί μας στην ομάδα, ο Νίκος ο Καπάτος, κάθισε για μία χρονιά. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιον αγώνα. Μαζευτήκαμε λοιπόν κάποια μέρα σε μια καφετέρια μαζί και ψάχναμε να δούμε ποιο όνομα θα δώσουμε στον αγώνα. Ήταν και μερικοί φίλοι εκεί, όπως συζητάγαμε. Μας είπε κάποιος φίλος να τον βγάλουμε Βαλιάνιο από την πλατεία του Βαλιάνιου. Η πρώτη μας προσπάθεια ήταν δύσκολη γιατί είχε πολλή αγωνία και άγχος. Δεν είχαμε και αρκετά χρήματα. Φτιάξαμε τα νούμερα, τους αριθμούς των αθλητών με χαρτόνια. Τα πήραμε χαρτόνι, κόψαμε ήδη τα χαρτόνια. Γράψαμε για τους αριθμούς απάνω. Κυρίως είχε πάρα πολύ συγκίνηση τώρα που το θυμάμαι, γιατί κρυβόμασταν όλοι. Είχαμε την ανησυχία κατά πόσο θα πετύχει ο αγώνας, είτε θα γίνουμε αυτό που λέμε στην Κεφαλονιά ραντίκολο. Δώσαμε και ημερομηνία, είπαμε 27 Μαρτίου και καθιερώσαμε να γίνει το Βαλιάνιο σε την τελευταία Κυριακή κάθε Μαρτίου. Και η πρώτη Κυριακή λοιπόν που αποφασίσαμε να γίνει ήταν 27 Μαρτίου το 2011. Μαζευτήκαμε φίλοι, μαζέψαμε μερικούς αθλητές που ξέραμε να τρέξουν όλοι μαζί, βάλαμε ανακοινώσεις. Υπολογίζαμε περίπου στα 50 άτομα ότι θα ήταν την πρώτη χρονιά. Επίκως, λέμε 50, θα έρθουν να τρέξουν σίγουρα. Την πρώτη Κυριακή λοιπόν, που έγινε ο αγώνας, μαζευτήκαμε στην πλατεία 9,5 ώρα, άδεια η πλατεία. Πήγε 10, άδεια η πλατεία. Περιμέναμε να δούμε κόσμο, τίποτε. Λέμε, σίγουρα δεν θα έρθει κανείς. Σιγά σιγά εγώ λέω δεν είναι κάθε εδώ πέρα, λέω έγινε τώρα μας κυνηγάνε τώρα, να σηκωθούμε να φύγουμε. Ο ένας ήταν πίσω από μία ταμπέλα, ο Διονύσης ήταν πίσω από ένα φήνικα. Κρύφτηκα σε ένα σημείο εκεί, να ελέγχω, να μην ελέγχομαι όμως. Λέγαμε ότι κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί είχαμε ζητήσει και κάποια χρήματα για την πρώτη μας για τον πρώτο μας αγώνα, την πρώτη μας εκδήλωση και τελικά δεν θα έρθει κανείς. Και πού θα πάνε όλα αυτά, θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα, πού να κρυφτούμε, πού να φύγουμε. Μετά από λίγο βλέπουμε σιγά σιγά τον κόσμο να έρχεται, μάνες με τα παιδιά τους. Μετά από λίγο άλλοι λίγοι, άρχισαν να γράφονται. Πήραμε και εμείς τα πάνω μας και βγήκαμε και εμείς στην πλατεία για να μπορέσουμε να φανούμε ότι υπάρχουμε. Χαρήκαμε, άρχισαμε και κάναμε τις εγγραφές και η πρώτη χρονιά είχαμε 137 αθλητές. Ξαφνικά λοιπόν η αγωνία του Άκους βγήκε σε ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο της επιτυχίας. Δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Και θα σας πω και τα ευχάριστα της διαδικασίας, γιατί πέρα από τη συγκίνηση έχουμε και πολλά ευχάριστα να θυμηθούμε. Η Κατερίνα λοιπόν, εκτός από την Οργανωτική Επιτροπή, ήταν και αθλήτρωπος και ο Διονύσης τότε. Ήταν παράλληλα όμως και η κοκέτα γυναίκα. Αυτό πρέπει να σημειωθεί όπως και παραμένει σήμερα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν τον τερματισμό, σταμάτησε την αγωνιστική της προσπάθεια για να φωτογραφηθεί. Ήταν η πρώτη μας επαφή με την κάμερα και τους δημοσιογράφους και δεν ξέραμε να το χειριστούμε. Και μαζί με τη συγκίνηση υπήρχε και ο ενθουσιασμός ότι κάποιος ασχολήθηκε μαζί μας. Οπότε η Κατερίνα σταμάτησε, φωτογραφήθηκε, έχασε τη δεύτερη θέση στον αγώνα, αλλά τουλάχιστον παραμένει αυτή η φωτογραφία να έχουμε να τη θυμόμαστε, γεμάτη έκπληξη, άγχος, απαγοήτευση, αλλά και πολύ πολύ συγκίνηση. Η Κεφαλονιά από την πρώτη στιγμή, έστω μια μικρή συμμετοχή, έδειξε ότι θα αγαπήσει αυτόν τον αγώνα. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή δηλαδή ότι η Κεφαλονιά αγάπησε το Βαλιάνιο. Και αυτό το διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, ότι η Κεφαλονιά πραγματικά αγαπάει το Βαλιάνιο στις δύσκολες στιγμές και στις καλές στιγμές, δηλαδή και όταν βρέχει και όταν έχει ήλιο. Έλειπε όλο τον κόσμο με ένα χαμόγελο για ένα event, για ένα αθλητικό δρόμενο, για ένα πανηγύρι. Γιατί ο Βαλιάνιος δεν είναι μόνο αγώνας. Είναι ένα πανηγύρι που γίνεται στα Αργοστόλια, στην πρωτεύουσα Κεφαλονιάς. Μέσα από τα event που κάνουμε, τα χορευτικά, τις επιδείξεις, τη συμμετοχή του κόσμου, βρίσκει ο κόσμος Κεφαλονιάς μία διέξοδο, όπως είναι οι λεγόμενες εθνικές εορτές που θα κατέβει στην πλατεία να πάει στην παρέλαση, να δει την παρέλαση. Έτσι λοιπόν είναι και ο Βαλιάνιος. Για μένα ήταν η απαρχή του δρομικού κινήματος στην έκταση που έχει λάβει στην Κεφαλονιά με 17 αγώνες. Υπήρχαν κάποιοι αγώνες, ήταν σε σπαραγανώδη μορφή τότε, αλλά μετά το Βαλιάνιο αγωνοδρόμου ακολούθησε μια σειρά αγώνων και φτάσαμε στους 17. Θέλω να πω επίσης ότι ήρθαν και πολλοί αθλητές εκτός Κεφαλονιάς, από πολλά μέρη της Ελλάδας.
και κάθε χρόνο έρχονται και ακόμα και περισσότεροι. Οι ίδιοι αθλητές που έρχονται και συμμετέχουν είναι αυτοί που μας διαφημίζουν. Είναι αυτοί που έρχονται και θα ξανάρθουν. Και βέβαια δεν είναι αθλητές μόνο αυτοί που μας διαφημίζουν, είναι και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτός Κεφαλονιάς. Μαζί ιδρύθηκε και ο Σύλλογος Ρωμαίων Κεφαλονιάς. Ο Σύλλογος Ρωμαίων Κεφαλονιάς αποτελεί ένα υποστήριγμα του Βαλιανίου, αλλά δεν είναι ο κύριος μηχανισμός που υποκινεί τον αγώνα. Δηλαδή, εμείς ως μέλη του Συλλόγου βοηθάμε όσο μπορούμε, αλλά αν πάψουμε να είμαστε μέλη του Συλλόγου, θα συνεχίσουμε, είναι υπόσχεση αυτή, όσο μπορούμε να διοργανώνουμε αυτή την προσπάθεια από ποια θέση και να βρισκόμαστε. Γιαγιάδες, με εγγόνια, ελπίζω να έχουμε τέτοια διάρκεια και να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Για μας ο αγώνας ξεκινάει 3 μήνες πριν. Και αυτό γιατί είναι η προετοιμασία που πρέπει να γίνει. Μαζευόμαστε 3 άτομα, δουλεύουμε σκληρά, βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επιτυχές γεγονός που για αυτούς που θα συμμετέχουν είναι λίγες ώρες, αλλά για μας είναι πάρα πολλές εργατόρες. Δεν σας κρύβω ότι είναι η δουλειά μου, η δική μου στην Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι λίγο δύσκολη. Έχω να κάνω με 2 δυναμικούς χαρακτήρες, όπως τη Βάνια και την Κατερίνα, που με το πω χαριτολογώντας, αν τις αφήσει ένα δωμάτιο, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, για να θα βγάλουν άκρη μεταξύ τους. Εγώ μπαίνω λοιπόν, κάνω και το διαιτητή στην συγκεκριμένη περίπτωση και εντάξει, καταφέρνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν έχουμε βοήθεια, το κάνουμε από την καρδιά μας. Η βοήθειά μας είναι όλη από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είμαστε κάποιος επίσημος μηχανισμός ώστε να μας κρίνουν για αυτό που κάνουμε. Κάνουμε την προσπάθεια με την καρδιά μας. Ζητούμε χορηγούς εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό γιατί θέλουμε ο αγώνας να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο. Και δυστυχώς, χωρίς να θέλω να φανώ αρνητική και δεν το λέω με καμία κακή διάθεση προς Θεό, μην παρεξηγηθώ, οι μηχανισμοί της γραφειοκρατίας του Δημοσίου καθιστούν κάθε προσπάθεια λιγάκι κατώτερη από αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι. Και επειδή στόχος μας κάθε χρόνο είναι να αναβαθμίσουμε τον αγώνα, ασφαλώς και δεν μπορούμε να περιμένουμε διαγωνιστικές διαδικασίες και αναθέσεις για να πάρουν προμηθευτές στα έπαθλα. Θέλουμε να έχουμε μια ποιότητα κάθε χρόνο, να έχουμε και κάτι παραπάνω, να μην μας δεσμεύει κανείς και γι' αυτό το κάνουμε μόνοι μας. Θέλω να πω επίσης ότι είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε στην Κεφαλονιά μια άλλη εναλλακτική μορφή τουρισμού. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο το να έρθουμε και να κάνουμε το πάνελ στους τουρίστες το καλοκαίρι, είναι και άλλες μορφές, όπως είναι και αθλητικός τουρισμός. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο του Βαλιάνη, όπως είπε και η Βάνια. Είναι 17 αγώνες που γίνονται στην Κεφαλονιά και ίσως να και ρεκόρια δηλαδή για την Ελλάδα. Το γεγονός σε ένα νησί με 30-35.000 κατοίκων να γίνονται 17 αγώνες. Μπορούν οι αρμόδιοι λοιπόν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, να διαφημίσουν τα αθλητικά δρόμενα και να φέρουν κόσμο, να φέρουν συχνά κόσμο και όχι μόνο την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά ακόμα και χαμηλές περιόδους, να φέρουν κόσμο να γνωρίζουν τις αμορφίες του νησιού και να τρέχουν στους αγώνες δρόμου. Το μήνυμα που να περάσω είναι ότι πραγματικά η Κεφαλονιά αγάπησε το Βαλιάνιο από την πρώτη και όλα στιγμή. Και θα συνεχίσει από ό,τι βλέπω να τον αγαπάει και είναι ο αγαπημένος αγώνας της Κεφαλονιάς. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αγώνες, αλλά ο Βαλιάνιος είναι μόνο ένας.